Λοιπόν, με θυμάμαι καθυλωμένη στην τηλεόρασή μου χρόνια πριν να παρακολουθώ τον Γιώργο Χριστοδούλου τότε ως παπά από το Βόρνεο. Έτσι έμαθα ότι υπήρχε μια χώρα που λεγόταν Βόρνεο, Γιώργο Χριστοδούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, που το θυμήθηκες. Και μάλιστα σε διπλό ρόλο τότε. Σε διπλό ρόλο, ακριβώς. Ήσασταν ο δίδυμος αδερφός του αδερφού σας. Ο δίδυμος αδερφός του αδελφού που έπαιζα δύο ρόλους ταυτόχρονα. Που ένας είχε μπλε μάτια, ο άλλος είχε κανονικά μάτια και ήταν ένα μαρτύριο. Αλήθεια, Γιατί γύριζα τις πρώτες τις μεν σκηνές του παπά φτιαγμένος, βαμμένος, με μπλε μάτια, με τα άσπρα μαλλιά. Έπρεπε να ξαναβγάλω τα ρούχα, να αλλάξω μακιγιάς, να βάλω τα κανονικά ρούχα και να γυρίσω την άλλη σκηνή. Οπότε μετά τη Ινδιανή γύρνα, δηλαδή όταν έπαιζα τον παπά, έπαιζα μόνος μου, υποτίθεται. Mm-hmm. Και όταν έπαιζα τον αδελφό, έπαιζα πάλι μόνος μου. Πάντως πρέπει να είναι ο πιο πολυτραγουδισμένος έρωτας μετά τον Ρίτσαρντ Τσάμπερλεν στα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας, αυτός της λάμψης του παπά και της Τατιάνας Δράκου. Βλέπετε μνημονικό, δεν έχετε να πείτε τίποτα, έτσι. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, δηλαδή. Επειδή βλέπουμε διάφορα σύριαλ και παίζονται τώρα καθημερινά και αυτά που μας έρχονται και απ' έξω, που λέω ότι ο Νίκος ο Φόσκολος πριν πάρα πολλά χρόνια έχει κάνει το ίδιο πράγμα και με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Φυσικά, φυσικά. Εντάξει, διότι τότε, αν θυμάμαι καλά, και ούτε βραζιλιάνικα υπήρχαν, ούτε τα τουρκικά υπήρχαν, ήταν 10 τόσα χρόνια. Όχι πολύ. Είχε μια τόλμη και γοητεία και ένα Σάντα Μπάρμπαρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, επίσης αυτό, ήταν και αυτά. Αλλά είμαστε πολύ ικανός λαός, έχουμε πολύ καλούς τεχνικούς, έχουμε πολύ καλούς σκηνοθέτες, παρουσιαστές. Είμαστε καλός λαός στον πολιτισμό. Και φοβάμαι ότι κάποιοι δεν αφήνουν να σκάσει το αυγό αυτό. Γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Εσείς παρόλα αυτά ήρθατε, παρά τον καιρό, παρά την κρίση. Φέρατε μια ωραιότητη παράσταση που βλέπουμε τώρα πλάνα της, στο Αριστοτέλειο, εκπαιδεύοντας τη Ρίτα. Και αν δεν είναι ξακουστό αυτό το έργο. Δεν ξέρω βέβαια, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ γνωστό, δεν ξέρω αν έχουμε την ευκαιρία όλοι να το έχουμε παρακολουθήσει. Όχι. Και δεν θα έχει και δεν έχουν και την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν ακριβώς έτσι όπως έχει στηθεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το έχω πει αρκετές φορές. Το έργο είναι καθαρά γυναικείο. Πολύ ωραίο αυτό. Μας αφορά άμεσα. Είναι σημαντικό, σας αφορά άμεσα. Είμαστε μεγάλο κοινό, ξέρετε. Έτσι. Ξέρω, καλύτερη ακριβώς, αγορά είναι η γυναικεία. Είναι καθαρά γυναικείο. Κατά διαστήματα έχει ανέβει και έχουν ρίξει λίγο το βάρος στο ασυνικό μέρος. Mm-hmm. Εγώ άφησα το έργο όπως είναι. Στον Πυγμαλίωνα. Ακριβώς. Εγώ το έργο το άφησα ακριβώς όπως είναι. Δηλαδή όπως το απόδωσε ο Μάριος ο Φλωρίτης. Στη γυναίκα. Γιατί είναι ένα σύμνο στη γυναίκα. Είναι ένα έργο που δείχνει πως ένα κορίτσι αμόρφωτο, μια κομμώτρια, αποφασίζει να αλλάξει τη ζωή της. Να φύγει από το κομμωτήριο που δουλεύει, να πάει στο ανοιχτό πανεπιστήμιο να μορφωθεί, αλλά που δεν ξέρει, είναι ένα τσούμπαλο πλάσμα και το μόνο που λέει είναι να αλλάξω μέσα μου. Mm-hmm. Και φτάνει στο ελεύθερο πανεπιστήμιο, συναντά τον καθηγητή και ανακαλύπτει αυτός ότι αυτό είναι ένα μάρμαρο το οποίο θέλει σκάλισμα, να σμιλευτεί, να φτιαχτεί. Ένα κατέργαστο διαμάντι λοιπόν. Και έχει στα χέρια το ορυκτό πλούτο, το οποίο καλείται να διαμορφώσει. Όταν όμως περνάει ο καιρός και ανακαλύπτει την ομορφιά που έχει το ακατέργαστο διαμάντι, αρχίζει και αναρωτιέται και ο ίδιος, μα μήπως είναι λάθος αυτό που πάω να κάνω. Μήπως είναι λάθος να της πάρω αυτό την ομορφιά που έχει μέσα της. Την αυθεντικότητά της, αν μη τι άλλο. Και της λέει κάποια στιγμή, μα για να στο κάνω αυτό, θα πρέπει να σε μεταμορφώσω. Και του λέει αυτή, μα εγώ θέλω να μεταμορφωθώ. Και της απαντά, δεν θέλω εγώ. Γιατί θα χάσεις αυτό το ανεκτήμητο που έχεις μέσα σου. Μεγαλεία ψυχής από την πλευρά του Πυγμαλίωνα. Κάθετος του δασκάλου, ας το πούμε. Οι άντρες έχουν αυτή την τάση να θέλουν να έχουν δίπλα τους μια γυναίκα που είναι ικανή να μεταμορφωθεί κατά τις εντολές τους και τις παραγγελίες τους. Όποιος άντρας το πιστεύει αυτό, τον θεωρώ από ηλίθιο μέχρι ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, μην πω την άλλη λέξη. Εσείς είσαστε οι αρχηγοί, εσείς είστε οι καπετάνισσες, εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Μας αφήνετε να πιστεύουμε ότι κάνουμε αυτό που θέλουμε, αλλά πιστεύω ότι είσαστε οι αρχηγοί. Επομένως, το βρίσκω πολύ δύσκολο το να προσπαθήσει ένας άντρας να μεταμορφώσει μια γυναίκα. Μιλάμε στην κοινωνική μας ζωή. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολύ γοητευτικό να έρθει μια γυναίκα και να σου πει πάρε με και κάνε μου ό,τι θες. Γιατί αυτό λέει στην ουσία. Πάρε με να πάμε βόλτα, θα σου πει μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα θα πάρει το χεράκι να τα κάνει μόνη της. Αυτό είναι σίγουρο. Πάρε με να κάνουμε ό,τι θέλω. Αυτό είναι το πιο σωστό από όλα. Πάρε με να κάνουμε ό,τι θέλω. Βάζει είναι ένα γυναικείο έργο, δίνει πάρα πολλά μηνύματα. Όπως είπατε ότι είναι δύσκολη η καιρή, εγώ ήρθα με αυτό το έργο, είναι μια υπέροχη παραγωγή. Χθες έγινε η πρεμιέρα και αυτό που είδαμε από τον κόσμο
Εγώ πραγματικά, όχι μόνο έμεινα ικανοποιημένος, ήταν ένα χαρμόσυνο μήνυμα στην ψυχή μου, γιατί είναι δύσκολη καιρή για τέτοιες παραστάσεις, για τέτοιες μετακινήσεις, για τέτοια σκηνικά και πάνω απ' όλα για σωστή παράσταση ηθοποιών. Mm-hmm. Δεν είναι αρπαχτή. Μα φαίνεται και από τα πλάνα. Βλέποντας τα πλάνα το καταλαβαίνει κανείς. Είδαμε και στιγμιότυπα. Παράλληλα γίνεται η παντριά αυτή που έχω κάνει με την μη κερδοσκοπική οργάνωση, την πράξη, mm-hmm. που στηρίζει τα δύο προγράμματα, την παρέμβαση και το Συνστοπλίν, που το Συνστοπλίν είναι η κοινωνική κατοικία, που στηρίζουμε τις γυναίκες. Κοινωνική κατοικία είναι η πράξη, υπάρχει και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ήδη οι αντιπρόσωποι της πράξης χθες ήταν στο θέατρο. Όταν τελείωσε η παράσταση, βγήκαν και μίλησαν για το τι κάνει. Τη δράση της, η οποία είναι εκπληκτική. Κοινωνική κατοικία αυτή που στηρίζει το θέατρο, που στηρίζει η Ρίτα, γιατί οι Ρίτες είναι όλη η Ελλάδα. Φυσικά και υπάρχουν παντού. Ναι, και στηρίζει, η κοινωνική κατοικία είναι για γυναίκες που έχουν παιδιά, που είναι μόνες τους, που μπορούν να πάνε σε έναν χώρο που θα τους προσφέρει φαγητό. Έχουν γυναίκες που έχουν παιδί και δεν έχουν να πλύνουν, να σιδερώσουν τα ρούχα τους, των παιδιών. Και πάρα πολλά, τα πολυιατρία που πάνε όλοι και οι ιατροφαρμακευτικοί περίληψη χωρίς να πληρώνουν. Και έτσι αποφάσισα να στηρίξω κι εγώ αυτή την προσπάθεια τη δικιά τους. Έτσι μέρος των εσόδων πάνε εκεί. Πολύ καλά κάνατε. Και υπάρχει και ένα κουτί στο τέλος το βράδυ που τους λέω δύο λόγια. Κάθε βράδυ βγαίνει και ένας αντιπρόσωπος από την πράξη και μιλάει για τις ρήτες μας και όποιος θέλει αφήνει από 10 λεπτά έως και τίποτα. Αλλά και 10 λεπτά είναι ένα μπουκάλι γάλα για ένα παιδί. Φυσικά, ούτε συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο και ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο σύντομο διάστημα που θα βρίσκεστε εδώ. Μέχρι πότε θα είσαστε στο Αριστοτέλειο? Μέχρι την 5η στις 28 Φεβρουαρίου. Α, θα το ξαναπούμε σίγουρα, με συγχωρείτε. Ναι. Είχαμε και μία συνάντηση με ένα ζευγάρι, το έχω πει και το πρωί, ναι. Το λέω και τώρα στην παραλία. Λέει να έρθουμε να δούμε. Λέω να έρθείτε. Λέει είμαστε ανέργοι. Δεν μπορούσε. Φύγανε mm-hmm. και μετά όσο προχωρούσα στην παραλία, έβλεπα και τη θάλασσα, πήγα στο θέατρο και είπα στην ταμεία ότι από αυτή τη στιγμή όσοι ανεργοί δείξουν την κάρτα ανεργίας, παρέα με μένα να δούμε την παράσταση χωρίς λεφτά. Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά. Εσείς. Συγγνώμη, πολύ κόσμος. Πολύς κόσμος για αυτό που είπατε.